Συμβαίνει με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδεία, ο κύριος Χάικο Μας, σε χώρες γειτονικές του Αφγανιστάν για να συνεχιστεί το σχέδιο εκένωσης της Καμπούλ αλλά και το προσφυγικό. Είναι ο Παντελής Βαλασόπουλος, ο οποίος θα μας δώσει περισσότερα και θα μας πει αν επέδειξε και αδυναμίες ο κύριος Μας, Παντελή. Καλησπέρα, Πόπη. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Χάικο Μας, λέει ότι δεν πρέπει να υπάρξει άναρχη μετανάστευση από το Αφγανιστάν προς την Ευρώπη. Στην Ευρώπη, λέει, πρέπει να έρθουν αυτοί που κινδυνεύουν. Υπολογίζει το γερμανικό ΙΠΕΞ ότι πρέπει μέσα στο επόμενο διάστημα να φύγουν από το Αφγανιστάν 40.000 άτομα τουλάχιστον. Έτσι ξεκινάει η δεύτερη φάση. Η δεύτερη φάση προβλέπει κυρίως τη βοήθεια χωρών που βρίσκονται γύρω στην περιοχή. Γι' αυτό και ο κύριος Μας πήγε, ξεκίνησε από χθες μια περιοδία, Τουρκία, Ουσμπεκιστάν, Τατζικιστάν, Πακιστάν. Στην Τουρκία ο κύριος Μας συνάντησε στην Ατάλια τον κύριο Τσαβούσογλου χθες. Συζήτησαν τα θέματα αυτά. Είπε ότι είναι ευχαριστημένος που η Τουρκία δείχνει διάθεση να προστατεύσει, να φυλάξει το αεροδρόμιο της Καμπούλ. Η Γερμανία είπε ότι μπορεί να βοηθήσει και υλικά και τεχνικά και οικονομικά σε αυτή τη φάση. Ενώ υπάρχει και το σχέδιο, το ακούσαμε προηγουμένως, να δημιουργηθεί μια ζώνη ασφαλείας γύρω από το αεροδρόμιο, μια πρόταση που βάζουν μπροστά Γερμανία, Βρετανία και Γαλλία. Συμφωνούν. Δηλαδή, θα υπάρχει μια ζώνη ασφαλείας από διεθνείς δυνάμεις γύρω από το αεροδρόμιο και μέσα στο αεροδρόμιο να το φυλάνε οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι δεν λένε ναι αυτή τη στιγμή, λένε να το δούμε. Οι Γερμανοί λένε, αν πείτε ναι, θα σας δώσουμε και χρήματα και όποια τεχνική βοήθεια θέλετε. Μάλιστα, ο Γερμανός ΙΠΕΞ έγραψε στα τουρκικά «Ευχαριστώ Τουρκία» στο Twitter του, Τεσέκιλε. Να πούμε ότι επίσης ο ίδιος πήγε και στο Ουσμπεκιστάν σήμερα. Από εκεί πετάνε τα αεροσκάφη που φεύγουν τα γερμανικά από την Καμπούλ και πάνε στην Τασκένδη. Οι Γερμανοί έβγαλαν μέχρι στιγμής, τις τελευταίες ημέρες, 5.600 άτομα, 400 Γερμανούς, 350 Ευρωπαίους, οι υπόλοιποι είναι όλοι Αφγανοί, οι μισές είναι γυναίκες. Επιμένουν ότι πρέπει να βγουν από το Αφγανιστάν άμεσα και πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, τουλάχιστον 40.000 άνθρωποι. Και η Τουρκία αυτή τη στιγμή παίζει ρόλο κλειδί, Πόπη, σε αυτή την υπόθεση. Μόνο που σ' ακούμε να το λες, Παντελή, φανταζόμαστε το βάρος που αισθάνονται στους ώμους τους οι Έλληνες διπλωμάτες μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πιστεύω μέσα σε αυτές τις επιχειρήσεις να έρθουν και αυτοί που ψάχναμε κι εμείς. Έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ.